πιστεύει. Θέλω να πιστέψω, Χριστούλια. Μπορείς να βγεις στην πίστα και να κάτσεις μία ώρα πάνω. Μπορείς όμως. Τι 33%? Όλα λύνονται. Έχουμε κόντες κάθε μέρα, σε κάθε εταιρεία, σε κάθε δουλειά, σε κάθε οικογένεια. Είμαστε άνθρωποι. Αυτό το να... Α, να γίνω τραγουδιστής, ε. Καλή ιδέα. Και πάω. Γεννιέσαι για κάτι. Ξέρω, Μητσούλη, αλλά πού πήγε η ομάδα. Give me a big smile. Listen to me, here's a chance to make it your way. This is your debut. You at last deserve some action. Listen for your cue. You can be a star, you have what it takes. You can go so far, these are the lucky breaks. You can be a star, the winner takes it all. This can be your call. Έχω δίπλα μου το κορίτσι που ήταν η πρωταγωνίστρια αυτού που εμείς λέμε Fame Story. Το κορίτσι που δίχασε την Ελλάδα στα δύο. Το κορίτσι που έκανε τα μηχανάκια της AGB που μετράνε θεαματικότητες να πάρουν φωτιά. Πώς είσαι? Μια χαρά, πολύ καλά. Είσαι μια χαρά. Και φαίνεσαι και μια χαρά. Σε όλα αυτά που είπα στην αρχή για εσένα να προσθέσω κάτι ακόμα, ότι εκτός από όλα αυτά, έχω δίπλα μου και το κορίτσι που πρόσφατα έκανε μια πολύ καυτή δήλωση όσον αφορά το σχήμα του μικρού Διογιάννη που λέγεται Έξοδος Κινδύνου. Είμαι υπέρ της άποψης, καλή ομάδα. Αλλά καλύτερη μονάδα. Μας έχεις βέβαια συνηθίσει σε δηλώσεις που δεν περνάνε ποτέ απαρατήρητες και βεβαίως αυτό που πρέπει να σου αναγνωρίσουμε οι πάντες, Ασπατσίνα, είναι ότι μπορεί να υπάρχει κόσμος που σε λατρεύει, μπορεί να υπάρχει κόσμος που σε μισεί, αλλά δεν υπάρχει κανείς που να σε θεωρεί χλιαρή ή αδιάφορη. Μέση κατάσταση δεν είναι. Καμία μέση κατάσταση. Είναι αυτό που σου είπα. Χώρισες μία χώρα, ένα τηλεοπτικό κοινό μιας χώρας στα δύο. Ναι. Αλλά με φανατισμό. Όχι απλά, εγώ την πάω ή ξαναπεί ο άλλος, εγώ δεν την πάω. Όχι, με φανατισμό. Για τους μεν ήταν η θεά μας, για τους άλλους θα τη σκοτώσουμε. Ήταν ή το ένα ή το άλλο. Αυτό δείχνει άνθρωπο για μένα που έχει πολύ ενδιαφέρον καταρχήν. Από μόνος του, σαν προσωπικότητα. Ναι. Αν και εγώ είμαι κατά του φανατισμού. Ναι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Εσύ δεν φανατίζεσαι δηλαδή, δεν έχει τύχει. Γενικά είμαι κατά του φανατισμού. Έτσι δημιουργεί περισσότερο. Τον προκάλεσες όμως. Αθελά σου. Συνέβη και αυτό. Αθελά σου, γιατί κάποιοι σε έχουν κατηγορήσει ότι ήταν συνειδητό όλο αυτό. Ήταν οργανωμένο σχέδιο. Ότι εγώ θα ξεχωρίσω μέσα από το Fame Story κάνοντας τα μπάχαλο. Όχι. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Δεν το δέχομαι αυτό. Οι άνθρωποι που με ξέρουν πολύ καλά γελάνε με αυτή, ας πούμε, την υποψία ή με αυτή την άποψη, αν θες, που έχουν κάποιοι. Σίγουρα τίποτα δεν ήταν οργανωμένο και στημένο. Τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Εντάξει, ένα παιχνίδι ήταν. Έτσι ήρθαν τα πράγματα. Θυμάσαι την πρώτη εβδομάδα, νομίζω, που είχα έρθει στο σπίτι για να σου φέρω τα πρώτα CD. Ναι. Και είχα εντοπίσει ότι ήσουν λίγο μελαγχολική. Δεν ήσουν πολύ καλά εκείνη τη μέρα. Και φεύγοντας, σου λέω, ας πούμε, πάμε λίγο να μιλήσουμε. Είχες κλάψει και όλες, έχεις βάλει και τα κλάματα. Καθόμαστε εκείνο το παράθυρο, το μεγάλο, το θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, όταν περνούσαν οι εβδομάδες, λοιπόν, και όταν άρχισε η κατάσταση να παίρνει αυτές τις εκρηκτικές διαστάσεις που πήρε από τις δικές σου τις δηλώσεις, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι εκείνο το κοριτσάκι που μου είχε φανεί τόσο ευάλωτο, τόσο εύθραυστο, ότι έκρυβε μέσα της μια τόσο ισχυρή προσωπικότητα. Δεν το είχα διακρίνει εγώ από την αρχή σε σένα αυτό δηλαδή. Ναι. Κοίταξε, γενικά εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη. Είμαι κλειστός άνθρωπος σε γενικές γραμμές. Δεν ανοίγομαι εύκολα. Είμαι υπομονετική. Ξέρεις, έχει σχολιαστεί και αυτό, γιατί στα προτερήματά μου είχα δηλώσει την υπομονή ως προτέρημα και κάποιοι γέλασαν με αυτό. Ίσως από το επεισόδιο που έβλεπαν, δεν έβλεπαν τη συνολική εικόνα της Άσπας. Ναι. Το ξέσπασμα ήταν φυσιολογικό, αν σκεφτείς ότι ένας άνθρωπος μακριά από τους δικούς του ανθρώπους, με άλλους 15 συμπαίκτες ξένους γι' αυτό, διαφορετικές προσωπικότητες και όλα αυτά, ζει υπό ένα καθεστώς πίεσης, από όλες τις απόψεις. Και κάποια στιγμή νιώθει ότι βάλεται. Τι είναι φυσικό να τη δράσει. Συμφωνώ ότι ο τρόπος μου δεν ήταν ο καλύτερος. Αλλά είσαι άνθρωπος. Ναι.
Εγώ γενικώς δεν είμαι ο άνθρωπος που θα τα βάλει κάτω. Δηλαδή, θα πω, όχι, δεν αντέχω. Είσαι πολεμιστής. Όχι, είσαι πολεμιστής. Είμαι. Είσαι και το απέδειξες. Παρόλο που στο τέλος, όταν πια έφτασε εκείνο το περιβόητο live που μου είπες από την άλλη μεριά της σκηνής, Ναταλία, θέλω να πω δύο πράγματα τώρα και εγώ κατάλαβα αμέσως, γιατί το είχα καταλάβει από το βλέμμα σου πριν ξεκινήσει το live. Κάποιοι λοιπόν είπαν ότι τα παρέδωσε τα όπλα. Λύγησε η άσπα. Συνειδητή απόφαση ήταν αυτή, να αποχωρήσω. Πιστεύω ότι από εκεί και πέρα ανέμενα θα θυρώμουν. Mm-hmm. Και ήθελα να αποφύγω τη φθορά. Γενικά, εγώ είμαι πολύ εκρηκτικός άνθρωπος, έτσι, αυτό που είπες. Είμαι πανθυράκι. Ελεάνα. Μικρή, σε ηλικία. Αντώνης Βαρδής. Πολύ αξιόλογος τραγουδοποιός. Τύχη είναι τυχερή. Η επιτυχία δεν είναι τυχαία. Αμάν. Ναι. Μετανιώνω σε κάποια σημεία. Ίσως ήταν τραβηγμένος ο τρόπος μου. Μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον. Φορέμος, φορέμος. Θα πας να δεις τα παιδιά στο μαγαζί. You can be a star. A star. Κι όλα τελειώσαν δίχως συγγνώμη, δίχως μια γνώμη φιλική, μια αγκαλιά ερωτική. Απλά τελειώσαν. Κι ας με σκοτώσα, κάναμε πάλι την αγάπη φυλάκι. Δεν μπορούμε να σπούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε μερικές διορθωσούλες στο τραγούδι μας, το όλο τελειώσαν. Ναι, κάποια λαχάκια. Γιατί το είχαμε γράψει πολύ βιαστικά. Και εκείνη τη μέρα που είχε ηχογραφήσει η Φωτεινή, νομίζω είχε φαρυγγίτιδα, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα βγει δίσκος. Μπορεί στην εκκλησία, κάτι θα γίνει. Δεν έχω πάρει τίποτα διαδεδομένο ακόμα. Γιατί δεν είναι τίποτα δεδομένο ούτως ή άλλως. Απλά προσπαθώ να δω με όλα αυτά τα εφόδια που πήραμε τώρα τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Λίγο βιαστικό ήτανε. Πρέπει ας με σκοτώσαν. Κάναμε πάλι. Μην πεις το κάναμε πιο πριν. Κάναμε. Εντάξει. Άρχισα να βλέπω τα πρώτα επεισόδια που τα έχουμε ξεχάσει τι κάναμε και ήταν πολύ συγκινητικό. Ήμουνα και άρρωστος, σαν όνειρο μου φαίνονταν. Εσύ Φωτεινή, ήταν αυτός, πώς τον είδες? Δεν τον είδα. Εντάξει, κάτι λίγο θα έχεις δει. Πολύ λίγο. Αλλά δεν μ' άρεσε. Έτσι. Όχι. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Αυτό μας φαίνεται άσχημο στην τηλεόραση πάντα. Δεν μ' άρεσε, αλήθεια. Κάποια πράγματα μας έχουν μείνει που μας στεναχώρησαν λίγο. Κοιτώντας απίσω τώρα, δεν είναι ούτε να θεωρούμε. Απλά βλέποντας όλα αυτά τα καλά που συνέβησαν, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να έχουν αποδεχθεί κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή δεν ήταν ανάγκη. Βέβαια τώρα τα λέω αυτά έξω, γιατί με την πίεση που είχαμε τότε. Αυτά μπορούσαμε, αυτά κάναμε. Εγώ πάντως μελαγχολώ τις ωραίες στιγμές. Δώσ' μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου. Θέλω να δώσω στη νύχτα το χρώμα σου. Κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ. Μες στα μάτια σου να λυτρωθώ. Τώρα πώς πάνε τα πράγματα? Όλα καλά. Προσωπική ζωή. Όλα καλά. Όλα καλά από την ίδια. Δώσ' μου λοιπόν το φιλί που νοσταλγήσα. Θέλω να πω μια συγγνώμη κι ας άργησα. Δεν το μποράσω κι αν προσπαθώ δίκως όνειρα να κρατηθώ. Δώσ' μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου. Θέλω να δώσω στη νύχτα το χρώμα σου. Κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ. Μες στα μάτια σου να λυτρωθώ. Είδες τι γράφει ο Γρηγόρης? Όχι, μετά έλα πες μου. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε την φράση «καλή ομάδα αλλά καλύτερη η μονάδα». Ήταν ένας από τους λόγους που σε έκαναν να μην θέλεις να συμμετέχεις στο σχήμα του Fame Story Live στην Έξοδο Κινδύνου? Γιατί ξέρω ότι η πρόταση σου έγινε. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το τονίζω γιατί κάπου γράφτηκε ότι τα παιδιά έθεσαν βέτο, γράφτηκε σε κάποια περιοδικά. Τα παιδιά έθεσαν βέτο, αν είναι η άσπα δεν θα είμαστε εμείς.
Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό ότι δεν ετέθη τέτοιο θέμα. Ο επιχειρηματίας είχε καταστήσει από την αρχή σαφές ότι εγώ την Άσπα τη θέλω και η Άσπα θα είναι μαζί μας. Τελεία. Και όποιος διαφωνεί να μου το πει τώρα. Και δεν είχε πει κανένας εκείνη τη στιγμή. Διαφωνώ εγώ, κύριε. Να φύγω. Δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν η πρόταση σου έγινε. Εσύ όμως αποφάσισες να μείνεις στην παρέα αυτή. Να πω πρώτα δύο λόγια για αυτή τη δήλωση με την μονάδα και την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, ήταν μια αυθόρμητη δήλωση. Υπομορφή να ξέρεις και χιούμορ. Ναι. Τώρα κάποιοι καταλαβαίνουν το χιούμορ το δικό μου, ίσως εγώ δεν καταλαβαίνω το χιούμορ κάποιον άλλον. Έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή. Εύκολα πάντως μπορεί κάποιος να παρερμηνεύσει. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα ως προς το συγκεκριμένο σχήμα. Ναι. Είναι αλήθεια ότι εγώ δεν θα ήθελα να εμφανιστώ πουθενά σε κανένα νυχτερινό κέντρο πριν κάνω μία κίνηση δισκογραφικά. Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να ετοιμάσεις πρώτα μια δισκογραφική δουλειά, να αποκτήσεις αυτό που λέμε μουσική ταυτότητα και στη συνέχεια να σκεφτείς, να συζητήσεις με ανθρώπους για να δεις ποιος είναι ο καταλληλότερος χώρος για να στεγάσει τη δουλειά σου εσύ και εσύ. Οπότε, εμένα αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η θέση μου και αυτό υπερασπίζομαι. Η δουλειά η οποία θα είναι ένα city single, αν κάνω λάθος, σε πρώτη φάση. Ναι. Που θα είχε το κομμάτι που είπε στο τελευταίο live, το «Έλα λάμψε ξαφνικά», του Γιάννη. Ναι. Και που θα κινηθεί όλος ο δίσκος σε αυτό το ύφος. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό από τώρα. Το σίγουρο είναι ότι εμένα με ενδιαφέρει να κάνω κάτι στο χώρο της pop, του έντεχνου. Σε αυτό το χώρο θέλω να κινηθώ. Ναι. Το «Έλα λάμψε» είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης, το έγραψε για μένα. Μου άρεσε πάρα πολύ, θεώρησα ότι μου ταιριάζει, το πίστεψα, το πίστευε και εκείνος, το άκουσαν οι άνθρωποι της εταιρείας, το πίστεψαν και έτσι αποφασίστηκε να κυκλοφορήσει. Στο τελευταίο live, το Fame Story, το πρωτοχρονιάτικο που πήρες από το κομμάτι, κάποιοι από τους πρώην συμπαίκτες σου θύμωσαν πάρα πολύ που ήταν playback. Ναι. Ήταν μια απόφαση που θεώρησα ότι ήταν η σωστή. Για μένα δεν πήγαινα να διαγωνιστώ. Ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν επρόκειτο για διαγωνισμό, έτσι. Ναι, βέβαια. Πλέον εμφανιζόμασταν ο καθένας σαν... σαν guest. Ήσουν guest εκείνο το βράδυ, ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά ο καθένας εμφανίστηκε σαν τραγουδιστής, ας πούμε. Ναι. Άλλος περισσότερο έτοιμος, άλλος λιγότερο έτοιμος. Πάντως όλοι είχαν από ένα κομμάτι που είχαν επιλέξει να πούνε. Και εγώ θεώρησα ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έπρεπε να το πω playback. Ούτως ή άλλως θα έλεγα και το ντουέτο με τον Νίνο. Το Σάββο που πες με τον Νίνο, ναι. Και θεώρησα πως ήταν καλύτερο για μένα να πει playback. Θα πας να δεις τα παιδιά στο μαγαζί. Μάλλον θα πάω. Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί. Ξέρεις, δεν το έχω προγραμματίσει, αλλά κάποια στιγμή, ναι, νομίζω πως θα πάω. Θα ήθελα έτσι να δω το πρόγραμμα, να τους δω διαφορετικά. Να τους δεις πια σαν φαμόνα, σαν πελάτης, ναι. Να τους κρίνεις με ένα άλλο μάτι, πιο αποστασιοποιημένο και ψυχρό και όχι σαν, ξέρεις, όπως ήσουν πολύ μέσα στα πράγματα όταν ήσασταν μέσα στο παιχνίδι μαζί. Εσύ που είναι, μα ούτως ή άλλως, είναι πολύ διαφορετικά τώρα. Όσο περνάει καιρός και απομακρυνόμαστε χρονικά από εκείνη την περίοδο του παιχνιδιού, αλλάζουν τα συναισθήματα, αλλάζει η διάθεση. Πώς το λες μέρες, Ωραίμος, ωραίμος. Ντουρέ. Ποιος ντουρέ. Ωραίμος, που λέει με το παιδιά εκεί. Είναι εδώ, Άντο. Πίναμε καφέ πριν, πάμε. Τι λες, μπορεί με δουλεύει, πλάκα. Κι εγώ ρίθω, Άντο. Η παιδιά μας βλέπει πάντως. Σήκωσε τα κύματα, σκόρπισε συνθήματα. Είναι πολύ down αυτό. Έχει πάλι ήδη έξω πολλά down. Θα έκανε τη φιδέλη. Μετά, βλέπουμε για το κακοσάλες. Να το πεις εσύ αυτό. Πεις του κακοσάλες. Δεν ξανακάνω την πιπεριά. Δεν ξανακάνω την πιπεριά. Μαύρο μάστα και ξανθιά. Δεν απαντώ. Το εργαλείο να πεις. Όχι, το τέλειο του έτου. Ποιος θέλει να πούμε το μήνε. Πάνω που λες, πρέπει να πάρουμε...
καλό το δρόμο. Είμαστε στο καλό. Λίγα σου αρέσει αυτό, ξέρεις αυτό το τραγούδι. Θέλω να πω και δεν το ξέρει κανένα. Ναι, ναι. Του μπώνεις μετά. Άγιρε. Όχι, στο καινούργιο CD του. Όχι, το αυτό, στο προηγούμενο. Το δώσε πολύ καλό. Ωραίο κομμάτι θα πω όμως. Σ' αγαπώ κι αναλαμβάνω απ' τα αστέρια και πιο πάνω. Ας σε πάρω κι ας πεθάνω. Σ' αγαπάω. Εγώ δεν ξέρω τι να έχει πιθανό. Ούτε εγώ. Είναι το ρεφρέν, ε. Για πολύ άλλο το κελίδι. Γελάμε, ε. Θυμάμαι ακόμα. Και δεν τώρα το λέω και ο Νότος τώρα για να καταλάβεις τώρα. Τι το λες, μπορώ να ωραία, αλλά δεν κυλάς πια σχέρι. Ναι. Γιατί δεν το ξέρετε. Το παιδί του σου πλύνει. Μα είναι καλύτερο. Η τύχη είναι τυχερή. Η επιτυχία δεν είναι τυχαία. Αμάν. Τώρα εγώ πρέπει να βρω κάποια κοινή σελίδα. Ήταν μεγάλο που είπα. Αυτό το τραγούδι το οποίο θα πω. Αγαπητέ, βγάλεις αυτό το τραγούδι. Ναι, και εσένα και εμένα μου έχει κλέψει κομμάτι. Πού το. Αλλά... Ήμουνα μικρός. Μισό, έλα εδώ, έλα εδώ ρε εσύ, χέσε με, έλα εδώ. Τώρα, το δύο χατριάνες αυτό, αν πάει να βάλει τα μαλλιά. Άκουγα, άκουσα ένα κομμάτι, δες πρέπει να το πιω και είπα ότι πρέπει να το πεις. Έτσι, φαντάστηκε. Θα το θυμηθώ. Από ποιο. Αν είναι γελάτο. Θα το θυμηθώ. Ο Γιολάντιος. Άκουσα χθες και μου έκανε ο Γιολάντιος. Ο Γιολάντιος. Όχι, δεν γυρίσει. Όχι, δεν γυρνάω. Δεν γυρίσει. Να, όμως και έτσι. Ας πέντε κάμερα σας. Βρε, δεν τρέπεστε. Βρε, δεν τρέπεστε. Έτσι, ξαφνικά. Η νύχτα αυτή διαφέρει, έτσι ξαφνικά μου πιάσες το χέρι. Έχεις μια ματιά που με αποκλείζει, έτσι ξαφνικά η ζωή μου αξίζει. Έρωτας το βλέπω είσαι, πυροτέχνημα που ήρθε και έσκασες τα μάτια μου μπροστά. Ήλιους όρκους πήρα πίσω και τολμώ να σ' αγαπήσω. Τα χάσα που ήρθε ξαφνικά. Άρχισες και να μου λείπεις, το τηλέφωνο με σύντης. Κάνω όταν κλείνεις ξαφνικά. Το μυαλό μου μηδενίζω και με σένα το γεμίζω. Πόσο υπερβάλλω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Όπως πήγε στη ζωή μου, τα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Να μιλήσουμε λίγο για την άσπα γυναίκα. Με ποια είναι και πώς το εννοώ, να σου εξηγήσω ακριβώς. Αυτό το η εκρηκτική προσωπικότητα, η δυνατή, η ισχυρή που έχεις, με το μυαλό το κοφτερό. Νιώθω ότι όταν βρίσκεται δίπλα στον αγαπημένο της,
γίνεται κάτι άλλο που είναι πιο μαλακό, πιο... δηλαδή ένας πάνθυρας που γίνεται γατάκι. Ναι. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Τι μας κάνουν οι άντρες και μας μεταμορφώνουν και μα... Κοίτα, δεν το καταλαβαίνω. Που είμαστε μπουμπουλίνες και γινόμαστε μπάρμπι. Πώς μας το κάνουν αυτό, δεν το έχω καταλάβει. Τι να σου πω, είναι ο συναισθηματισμός. Είναι το δέσιμο το πολύ, είναι η εκτίμηση που έχει τον άλλο. Εσύ λες μεγάλες φράσεις του τύπου «Είναι ο άντρας της ζωής μου». Αυτός είναι, τελείωσα, δεν περιμένω κανέναν άλλον. Τα λες αυτά? Κοίταξε. Πιστεύω ότι είναι ο άντρας της ζωής μου, υπό ποια έννοια. Γενικά, εγώ είμαι πολύ εκρηκτικός άνθρωπος. Έτσι, αυτό που είπες, είμαι πανθυράκι. Ναι. Το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος καταφέρνει να με μεταμορφώνει σε γατάκι, είναι πολύ σημαντικό. Μιας και τα πιο κοντινά σου πρόσωπα, ειδικά το τελευταίο μήνα που πέρασαμε στο σπίτι, ήταν ο Σωκράτης και ο Νότης. Mm-hmm. Όταν ξέσπασε η μπόρα, περίμενες περισσότερη στήριξη από αυτούς? Θα το ήθελα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το περίμενε κιόλας. Ίσως δεν τους αφορούσε άμεσα. Ναι. Και ξέρεις, για ό,τι δεν μας αφορά άμεσα, μερικές φορές είναι καλό να μην πέφτουμε και στη φωτιά. Αν όμως αυτό είχε συμβεί στο Σωκράτη ή στο Νότη, δηλαδή αν κάποια δική τους δήλωση είχε πυροδοτήσει το εκρηκτικό κλίμα στο Fame Story και είχαν βρεθεί αυτοί στο μάτι του Κυκλώνα, θα έπαιρνες το μέρος τους ανοιχτά, θα έπαιρνες ρόλο πρωταγωνιστικό ή και εσύ θα κράταγες μία απόσταση από την κατάσταση? Ναι, βέβαια, εγώ θα έπαιρνα θέση. Αλλά έτσι είμαι εγώ. Θα σου πω τώρα 3-4 ονόματα σκόρπια και από σένα θέλω απλά ένα σχολιασμό, μπορεί να είναι και μονολεκτικός. Ανδρέας Μικρούτσικος. Πολύ επιτυχημένος σε αυτό που κάνει και από αυτό που έδειξε σε μένα, πολύ ειλικρινής και ευθύς. Γρηγόρης. Καλός συνθέτης. Θάνος. Πολύ καλή λαϊκή φωνή. Ελεάνα. Μικρή σε ηλικία, 19 χρόνια νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι καλά. Πράγμα που της δικαιολογεί κάποια λαθάκια ή μια σχετική ανοριμότητα, ας πούμε. Με πολύ καλές προοπτικές για καριέρα στο τραγούδι. Νότης. Πολύ καλός φίλος. Πολύ έξυπνο παιδί. Και πολύ τάλαντος. Είχες πει για τον Νίνο ότι έχει άστρο. Ότι διακρίνεις ένα χάρισμα στον Νίνο. Ένα άστρο. Ναι. Στον Νότη το διακρίνεις? Σίγουρα ο Νότης έχει άστρο. Αν η Άσπα είχε παραμείνει στο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες της επέτρεπαν και την έκανα να θέλει να παραμείνει, θα ήταν η νικήτρια? Μάλλον, μπορεί και ναι. Το γεγονός ότι ο Νότης ήταν σε τριάδα και μάλιστα ήταν ο νικητής, εμένα κάτι μου είπε. Μου είπε πολλά πράγματα. Εγώ με τον Νότη ήμασταν κατά κάποιο τρόπο ομάδα, αν θες να χρησιμοποιήσουμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Θεωρώ ότι ναι. Αν είχαν βρεθεί στην τελική ομάδα των νικητών και ο Νίνο και ο Νότης μαζί, θα στοιχημάτιζες υπέρ ποιου? Πιστεύω ότι πάλι ο Νότης θα ήταν πρώτος. Αντώνης Βαρδής. Πολύ αξιόλογος τραγουδοποιός. Διπλωμάτισσα μου έχεις γίνει ξαφνικά. Αξιολογότατος. Όχι, δεν άλλα. Να σου πω κάτι. Το έλεγα αυτό, ότι πιστεύω ότι έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο ελληνικό τραγούδι. Από εκεί και πέρα το ότι έγιναν κάποιες λανθασμένες για μένα κινήσεις από την πλευρά τους, δεν σημαίνει ότι εγώ τους απορρίπτω σαν μουσικούς ή σαν τραγουδίστρια την κυρία Κούκα ή σαν τέλος πάντων ανθρώπους της μουσικής. Ωραία. Απλά θεωρώ ότι όπως και εγώ έκανα λάθος στον τρόπο με τον οποίο μίλησα. Όχι σε αυτά τα οποία είπες. Όχι σε αυτά τα οποία είπα. Όχι, αυτά δεν τα παίρνω πίσω. Ως προς τον τρόπο μου, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, μετανιώνω σε κάποια σημεία. Ίσως ήταν τραβηγμένος ο τρόπος μου. Σε κάποια σημεία, ναι. Ήταν λάθος ο τρόπος μου. Αλλά αυτά που πίστευα, τι να κάνουμε. Αυτά πίστευα και... Και αυτό πιστεύω. Αλλά, και αυτό πιστεύω. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου όταν φύγεις μακριά μου? Ποιος τη θέση σου θα πάρει στο κορμί και τη καρδιά μου? Μετά από σένα
θες μου να πάω που μετά από σένα τι, τι να αγαπήσω τι, μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον, μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς, ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Αυτό είναι, βάζει το ξαφνικό. Αυτό είναι μια καφετέρια. Τώρα ξεκινούμε. Γι' αυτό εύχομαι να συνοδεύει κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα μου χάσει. Στα ταξίδια σας, όπου πηγαίνετε στην πορεία σας, που είναι πολύ δύσκολο δρόμο. Κοίταξε τι όμορφο. Να δείχνετε εμπιστοσύνη σε αυτούς που σας έδειξαν εμπιστοσύνη. Σε ευχαριστώ πολύ να σας μιλήσω. Τι να πω. Είστε καλά. Πιάσατε και δεν το περίμενα. Θα βάλω μέσα. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το περίμενα, ξέρεις, ξανικά δώρο. Στο άσχημα. Ναι, μες στην πρόβα. Έτσι. Πώς αισθάνεσαι, τελευταία σου διασκέδαση, την μεγάλη δευτέρα. Τελευταία, ναι. Γιατί, σου άρεσε. Μ' αρέσει το στυλ του, έτσι πως γελά, έτσι πως κάνει χαβαλέ. Μ' αρέσει. Η Άσχα μου το ψιλοχάλασε λίγο, αλλά τα υπόλοιπα παιδιά είναι πολύ αξιόλογα και καλά. Η Άσπα γιατί το ψιλοχάλασε, τι έχει συμβεί με την Άσπα. Η γκρίνια της καταρχήν. Δεν το άντεχα. You know my way, these eyes, if I'm not saying it, I'm not eating it, it don't matter.
τελείωνε. Μια ώρα μας βολιά πάνω σου κλαίσει. Περάσαμε μια απίστευτα ωραία βραδιά με και την Καρπή Γιώργο Τσαλίκη. Διασκεδάσαμε τρομερά. Και έλεγα πριν στο Γιώργο και θα το μοιραστώ και με εσάς ότι ο Γιώργος έχει το μοναδικό ταλέντο και στο Μέγαρο Μουσικής να τον πας θα το κάνει διασκεδαστήριο. Είναι δικό του πράγμα η πίστα. Σε λίγες μέρες τα παιδιά που ήταν σήμερα του Fame Story που ήταν θαμώνες κάτω στον Απόλλωνα θα είναι συνάδελφοί σου σε ένα γειτονικό μαγαζί. Τι τους εύχεσαι, τι θέλεις να τους ευχηθείς, τι θέλεις να τους συμβουλέψεις ίσως. Νομίζω ότι δεν είμαι ικανός εγώ να δίνω συμβουλές ακόμα. Είμαι πολύ μικρός, να το πω αυτό. Πες το, μικρός είσαι. Μικρός. Στο μάτι. Αυτό. Μ' άρεσε. Να, γι' αυτό είναι φίλοι μου, καταλάβεις. Λοιπόν, ναι, για πες. Είμαι πολύ μικρός, είμαι στο πολύ ξεκίνημά μου ακόμη. Ναι. Τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πραγματοποιηθούν όλα τους τα όνειρα. Και όπως και εμείς δεν σταματάμε ποτέ να ονειρευόμαστε, εγώ να πω ότι θέλω να ονειρεύομαι κι εγώ μαζί τους. Ένα πολύ πολύ ωραίο αύριο και πολύ πολύ ωραίες συνεργασίες, γιατί αν πάνε καλά τα παιδιά και εξακολουθήσω κι εγώ και κάνω αυτή την πορεία που έχει ξεκινήσει καλά και έχει καλύτερη συνέχεια, μπορεί να βρεθούν οι δρόμοι μας και να κάνουμε και πολύ πολύ ωραίες βραδιές, γιατί όχι επιπίστας με τα παιδιά πια. Και συνεργασίες και τα πάντα, έτσι δεν είναι? Και συνεργασίες και τα πάντα. Το θέμα όμως είσαι εσύ απόψε. Γιατί εσύ δεν βγαίνεις συχνά, να το πούμε στον κόσμο. Προσέχεις, γυμνάσαι, κάνεις σωστή διατροφή για να ανταπεξέρχεσαι στο βαρύ σου πρόγραμμα. Και βγήκες ένα βράδυ. Είπα να βγω ένα βράδυ. Και πρέπει να σου αφιερώσω κάτι. Τι θα μου αφιερώσεις? Περίμενε μισό λεπτό. Αυτό που γράφτηκε για σένα. Για άκου λοιπόν. Να υποθέσω ότι επειδή δεν κρατάς κάτι θα μου αφήσεις κάτι δικό σου. Γύρνα λίγο την κάμερα. Γύρνα την κάμερα από εκεί. Γύρνα για να το αφήσω κάτι δικό μου. Βγάζεις την μπλούζα σου, είσαι υπέροχη. Είναι Ιταλία, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Α, πολύ ωραία. Α, και το πω μέσα. Μια χαρά. Απέκτος, απέκτος. Απίστευτος αλήκης. Last deserve some action. Listen for your cue. You can be a star. You have what it takes. Go so far.